Για το ίδιο θέμα είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή η Αλεξάνδρα Ταλίδου, η βουλευτής του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών. Είναι μέλος της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, η κυρία Ταλίδου. Κυρία Ταλίδου, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Ηλιάδη. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι θα αλλάξει με αυτή την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς και πόσο ανεξάρτητη θα είναι έτσι όπως πάει να γίνει? Θα προτείνει 15 πρόσωπα η Υπουργός, λέει, θα περνά από τη Βουλή να επιλέγονται 5 και θα τους διορίζει ο Πρόεδρος για να ερευνήσει τον Πρόεδρο και το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα και αυτούς που καταβροχθίζουν δημόσιο χρήμα με τις πλάτες και την ανοχή των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος. Κυρία Ηλιάδη, εμείς έχουμε τροπολογία που μιλά για γνωμοδοτικό συμβούλιο, το οποίο θα απαρτίζουν ακαδημαϊκοί, σύνοδος των Πριτάνεων, νομικοί, για να κάνουν προτάσεις προς τον Πρόεδρο και μετά σε συνεννόηση με την Βουλή να διορίζονται. Ακούστε. Το θέμα της διαφθοράς στην Κύπρο είναι το γυαλέλι του αράπη. Δηλαδή με χρόνια και χρόνια και χρόνια και χρόνια λέμε ότι υπάρχει διαφθορά και χρόνια και χρόνια κανένας δεν θέλει πραγματικά να κάνει εκείνον το βήμα για να καταπολεμηθεί. Μα γιατί δεν θέλουν, γιατί είναι όλοι ανακατωμένοι, κυρία Ταλίδου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω ποιοι είναι ανακατωμένοι, κυρία Ηλιάδη, αλλά το κόστος της διαφθοράς το πληρώνει ο κάθε πολίτης. Με πάρα πολλούς τρόπους το πληρώνουμε. Γιατί ναι, αλλά διαφθορά... ο κάθε πολίτης που πληρώνει αυτό το κόστος πάρα πολύ ακριβά και δεν τα βγάζει πέρα, να μην πηγαίνει κάθε φορά που θα έχουμε εκλογές να ψηφίζει τους ίδιους. Να ψηφίζει είναι... επιτέλους και κάποιον άλλο που δεν είναι. Γιατί έχουμε περάσει τόσα σκάνδαλα, είναι οι ίδιοι στην πολιτική σκηνή και τους ψηφίζουμε τους ίδιους κάθε φορά. Ναι, θα σας πω κάτι. Σε άλλες χώρες, αν γίνονταν τέτοια θέματα, θα σας πω το απλούστατο παράδειγμα με τη Μάλτα. Έβγαινε ο κόσμος κάθε νύχτα και απαιτούσε να παρατηθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί εκεί φτάσαν και μέχρι δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία πραγματικά ερευνούσε θέματα που είχε να κάνει με μεγιστάνες Ρώσους, διαβατήρια και πολλά άλλα πράγματα στη Μάλτα. Και την σκοτώσαν την Ντάφνη Καρίτσια Καρουάνα. Αλλά ο κόσμος ευγήκε και απέτησε μέχρι που απομακρύστηκε και μέχρι που μπήκαν κάποιοι φυλακοί. Εκείνο που θέλω να πω, κυρία Ηλιάδη, είναι ότι αν πράγματι θέλαμε να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην Κύπρο, θα κάναμε μία αναρχή και θα ήταν κατά της διαφθοράς. Ναι. Εδώ υπάρχουν διάφορες ενστάσεις και προσκόμματα, τα οποία όμως όταν τα μελετήσεις καλά, έχουν να κάνουν με αυτή η εξουσία είναι δική μου, λέει το τάδε τμήμα, η τάδε αρχή. Αυτή η εξουσία είναι δική μου. Το ερώτημα όμως είναι τι την έκαμετε τόσα χρόνια αυτήν την εξουσία που είχετε. Εγώ θεωρώ ότι έκαναν έναν μηδενικό. Γιατί τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την Κύπρο, η διαφθορά στην οποία εμπλέκονται αξιωματούχοι αυτού του κράτους, δεν είναι απλώς τρεις επιχειρηματίες. Η διαφθορά, κυρία Ηλιάδη, εμπλέκει πάντοτε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, τους πολιτικούς. Και εγώ αναμένω από όλους οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το ζήτημα, πραγματικά άλλοι να εκχωρήσουν εξουσίες, άλλοι να δώσουν εξουσίες στη Βουλή σε μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν μας παίρνει άλλο. Ναι, αλλά πρώτον, επειδή παίρνω πάρα πολλά μηνύματα, 5 ας πούμε, δεν είναι τυχαίος ο αριθμός, 2 οι κυβερνώντες, 1 η αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, 1 το άλλο κόμμα και 1 το παράλληλο, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όπως γίνεται με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και τις άλλες επιτροπές που ξέρουμε. Δηλαδή, όμως εγώ μπορώ να μιλώ για εκείνα που ζητώ εγώ και όχι τι ζητούν οι υπόλοιποι. Ναι. Εμείς καταρχάς ζητούμε μία αρχή κατά της διαφθοράς. Αν δεν είναι κατά της διαφθοράς και είναι για την πρόληψη της διαφθοράς, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αυτόν να κάνω κάτι το. Μα έχουμε δείγματα γραφής πολλά. Έχουμε αυτές τις επιτροπές που έγιναν για να διαρευνήσουν το Α και το Β, όλα τα πορίσματα κατέληξαν στον κάλαθο των αγρότων. Έχουμε την ανεξάρτητη αρχή για τα παράπονα για την αστυνομία που κάνουν και άλλα επαγγέλματα εκεί και βλέπουμε τι δόντια έχει και αυτή η αρχή. Τι να σας πω. Συγγνώμη, στην αρχή. Παραπώνων κατά της αστυνομίας, διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας έχουν δώσει ανακριτικές εξουσίες και δεν υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Γιατί η αρχή κατά της διαφθοράς
Δεν δέχονται να δώσουν ανακριτικές εξουσίες που ζητούμε εμείς και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει πολιτική θέληση σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει πραγματική πολιτική θέληση να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία, να σας πω έναν απλό πράγμα. Σε έρευνα που έγινε, 95% των πολιτών της Κύπρου λένε ότι υπάρχει διαφθορά και ότι αυξήθηκε το 2021. Σε έρευνα που έγινε, 45% λένε ότι ποτέ δεν θα παρακαταγγείλουν ή να δώσουν στοιχεία γιατί δεν πιστεύουν ότι θα διερευνηθεί. Άρα υπάρχει κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες. Καλά, υπάρχει περίπτωση ένας πολίτης που βλέπει μπροστά του να γίνονται πράγματα να πάει να καταθέσει και να πιστεύει ότι. Να γίνει μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και να πιστεύει ότι δεν θα διαρρεύσει το όνομα του. Πριν φύγει από εκεί θα διαρρεύσει. Να σας θυμίσω τι έγινε με το Αλσαζίρα, κυρία Ιλιάδη. Βγήκε το βίντεο και αντί την ίδια ώρα ο πρόεδρος όλοι να πετήσουν τις παρετήσεις αυτών που εμπλέκονταν, βγήκε ο Υπουργός των Εσωτερικών με φόντο εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και ζητούσε να γίνει έρευνα διότι κάποιοι έδωσαν στοιχεία στους εχθρούς μας. Μα μόνο αυτό. Και ο πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους να μην με ρωτήσετε, μην σας πάρει ο δαίμονας και τον έπιασε και τον κατέγραψε η κάμερα. Και τα κόμματα, η έννοια τους ήταν εκτός από τον Υπουργό Εσωτερικών. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Σιζόπουλο για παράδειγμα. Η έννοια τους ήταν ποιος έδωσε τα στοιχεία. Και αυτό επέμεναν σε αυτό το σημείο. Ακριβώς. Είναι για να καταλάβετε ότι η νοοτροπία σε αυτόν τον τόπο είναι τόσο εδρεωμένη ότι καταρχάς αυτή η υπόθεση ότι πείσε, εμένα μου κάνουν παρατηρήσεις πολλές φορές ή σχόλια ή μπηχτές συνάδελφοι ότι επειδή μιλώ για τη διαφθορά εξέτω τον τόπο μου. Μα είναι δυνατό σε μια χώρα που περνά αυτά που περνά αντί να γίνονται όλοι πραγματικά δηλαδή να πετούν να μπουν στη θέση τους εκείνοι οι οποίοι διέσυραν την Κύπρο να τα βάζουν με εκείνους που μιλούν για τη διαφθορά. Μα τι είδους νοοτροπία και τι είδους κουλτούρα είναι τούτη. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική θέληση. Εμείς όμως θα επιμείνουμε μέχρι τέλους και όποιοι δεν ψηφίσουν εκείνα που εμείς θεωρούμε ότι θα περιβάλλουν την αρχή με εξουσίες ή αυτοί που φέρνουν προσκόμματα είτε είναι εισαγγελία είτε είναι Υπουργείο Δικαιοσύνη, να τεθούν ενώπιον του Κυπριακού λαού, γιατί εγώ έχω πραγματικά απειλήσει με την κατάσταση. Κυρία Ταλίδου, εδώ μου λέει ένας ακροατής ότι στην Αγγλία, για παράδειγμα, υπάρχει ανεξάρτητη αρχή διορισμού και γίνεται δημόσια διαβούλευση. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή. Μα λένε το Σύνταγμα, κυρία Ηλιάδη. Ναι, το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα. Μα το Σύνταγμα λέει ότι, ας πω, για να διορίσει την τάδε επιτροπή πρέπει να είναι ανάλογα με τα ποσοστά του κόμματος. Είναι οι εξουσίες του Προέδρου, ο οποίος Πρόεδρος όμως εντωμεταξύ, επειδή ήταν δικοινοτικό το Σύνταγμα και ελέγχεται και κατά κάποιον τρόπο. Έμεινε μόνος του βασιλιάς πλέον. Κανένα δεν λέει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τις εξουσίες που έχει ο Πρόεδρος, γιατί δεν ήταν αυτή η πρόθεση αυτών που του έδωσαν τις εξουσίες. Αλλά τις πήρε λόγω της έκτασης. Και τώρα θα πάτε να κάνετε μια ανεξάρτητη υποτίθεται αρχή κατά της διαφθοράς που θα προτείνει 15 προσωπικότητες ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα ψιλοεγκρίνει η Βουλή και θα διορίζει ο Πρόεδρος και αυτό θα λέγεται ανεξάρτητη αρχή. Θα πάνε να κάνουν. Εμείς είναι κατά τις εμένες εδώ και μήνες οι θέσεις μας, είναι οι προθέσεις μας. Είμαστε ένα μικρό κόμμα, δεν είμαστε η πλειοψηφία. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε και πρέπει. Και πρέπει να σας πω ότι θα ήταν πολύ χειρότερο το νομοσχέδιο αν δεν επιμέναμε και αν δεν φωνάζαμε και αν δεν βγαίναμε στη δημοσιότητα να πούμε τι προσπαθούσαν να κάνουν τόσο καιρό. Για να τους αναγκάσουμε να αλλάξουν και να το κάνουν τουλάχιστον λίγο πιο καλό. Αλλά εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι. Εγώ τουλάχιστον σας το λέω ότι αν δεν έχει ανακριτικές εξουσίες δεν θα το ψηφίσω και δεν με ενδιαφέρει να μην επικαλούνται τα δημόσιο συμφέρον να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έπρεπε κάποιοι υψηλά ιστάμενοι στην Κύπρο, όχι να είχαν υποβάλει παρέτησης, κανονικά έπρεπε να ήταν φυλακοί και αντί έγινε ό,τι έγινε. Ας αφήσουμε, εγώ είπα, θέλετε να τους δώσουμε ένα μνηστία μέχρι το 2021, να τους δώσουμε να θέλετε. Αλλά τουλάχιστον από εδώ και μπρος να ξέρουμε ότι έχουμε ένα σύστημα
το οποίο δεν θα επιτρέψει επανάληψη όσο. Ναι. Τέτοιο πράγμα είναι ουτοπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Κύπρο του σήμερα να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί συζητούμε και θα πάμε να διορίσουμε να δώσουμε θεσούλες πάλι σε κάποιους, δεν ξέρω. Κυρία Ιλιάδη, εγώ δεν θέλω να δώσω θέση σε κανέναν πραγματικά. Ναι. Σας το λέω και το είπα και προηγουμένως και το είπα και ενώπιον της Επιτροπής, ότι το να μην έχει εξουσία σε αυτή η αρχή είναι σαν να πληρώνουμε ακόμα 5 ανθρώπους. Να ακριβώς πληρώνουν. Για να κάνουν μια τρύπα μέσα στο νερό. Ακριβώς. Μια τρύπα μέσα στο νερό. Και μου λένε όχι και θα κάνουν εκστρατείες και. Τι θα κάνουν, τι θα, η ενημέρωση μας λείπει. Ο Σάννα και ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι διαφθορά. Yeah. Και να έρθει να το μάθουμε. Εν τους πολιτικούς που πρέπει να μάθουν ήταν πολύ διαφθορά. Διότι όταν σε συνεντεύξεις τους δεν καταλαβαίνουν τη σύγκρουση συμφέροντος, που είναι το πιο απλό πράγμα για να το καταλάβεις. Ότι δηλαδή όταν προτείνεις και εγκρίνεις μια πολιτική του κράτους, δεν επωφελείσαι εσύ ή η οικογένειά σου από αυτή την πολιτική. Τούτον το απλό το πράγμα που σε άλλες χώρες νομίζω ακόμα και πιο διεφθαρμένοι το καταλαβαίνουν. Στην Κύπρο πραγματικά εγώ θεωρώ ότι παίζουν μπελόμπλεο και μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και είναι εδώ η ευθύνη του κυπριακού λαού, όπως είπατε και προηγουμένως. Ότι έρχονται και εκλογές. Πραγματικά, για μένα. Μα είδαμε και στις βουλευτικές εκλογές τι ψηφίζει ο κόσμος. Δυστυχώς. Είδε ψηφίζουμε, μένουμε στο σπίτι μας, ή ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που μένουν στο σπίτι τους, γιατί με το να μην ψηφίζεις, απλώς επιτρέπεις τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Και στο τέλος, να σας πω κάτι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ψήφισαν. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, άρχισαν να μου λένε τι πρέπει να κάνω. Ναι. Είναι έτσι που λειτουργά η δημοκρατική διαδικασία, αλλά θα σας πω κάτι. Μία από τις συνέπειες της διαφθοράς είναι ότι απομακρύνει τον κόσμο από τη δημοκρατική διαδικασία. Ο κόσμος απογοητεύεται. Μα άμα ό,τι πέτρα σηκώσεις από κάτω θα βρεις τους διεφθαρμένους του τόπου μας και τους ίδιους και τους ίδιους. Είναι διεφθαρμένοι. Το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο είναι από τα πιο διεφθαρμένα που βγαίνει από πολλές έρευνες. Ή θα το αλλάξουμε. Μα πώς θα το αλλάξουμε, αυτό συζητάμε. Πώς θα το αλλάξουμε. Γιατί αν αύριο έξω από τη Βουλή, εντάξει, εκατέβαιναν 100.000 κόσμος και λέαν τους βουλευτές και του Προέδρου της Δημοκρατίας και όλων των υπουργών του ότι έφτασε σαν εκτούμεν αν δεν έχει αυτή η αρχή δόντια για να καταπολεμήσει και να τους κρατούν και υπόλογους αυτούς που θα διορίσουν και να τους ελέξουν και να εκφράσουν άποψη για αυτούς που θα διορίσουν, τότε δεν θα αλλάξει τίποτε. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Διότι τον αφωνάζει Ατσαλίδου ή τον αφωνάζει. Συμφωνώ, αυτό λέω. Ναι. Θεωρώ ότι δεν αλλάζει τίποτα πια. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι συλλογική ευθύνη. Και επίσης και η υπόθεση ότι βγάλαμε σαν εσάς, κάνετε το, όχι, δεν είναι έτσι. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν ψηφίζουν και μετά πα σπίτι του και κρίνουν από τον καναπέ. Σε άλλες χώρες του κόσμου δραστηριοποιούνται, μπαίνουν σε οργανώσεις, στέλνουν υπομνήματα, στέλνουν email. Αν όλος ο κόσμος σήμερα έστελνε έναν email, ο καθένας μας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην πρόεδρο της Βουλής, απαιτώντας ότι η αρχή πρέπει να έχει εξουσίες ανακριτικές, εγώ σας λέω ότι θα είχε. Ναι. Αλλά κανένα δεν γίνεται. Μα πόσες φορές να πούμε, πόσες φορές να καλέσουμε τους άλλους να κάνουμε. Εμείς κάνουμε εκείνο που μπορούμε το μάξιμο. Ναι. Και γινόμαστε γραφικοί στο τέλος, να σας το πω. Ωραία. Και όχι μόνο γινόμαστε γραφικοί, κάποιοι μας ειρωνεύονται κιόλας ή κάποιοι μας θυμώνουν ότι εμείς φταίμε. Γιατί έχει κακό όνομα η Κύπρος. Ο Σάννα είναι εγώ που πουλούσα διαβατήρια. Ο Σάννα είναι εγώ που έβαλα συγγενείς μου να ελέγχουν ένα σχέδιο για να μπορούν να περνούν οι αιτήσεις έτσι χωρίς αυτόν και να καταλήγουμε να έχουμε. Και κάναμε και την έρευνα με ανεξάρτητη επιτροπή και βγήκε και ένα καλό πόρισμα και ακόμα περιμένουμε. Α, μπράβο, και γι' αυτό σας λέω. Απλώς διορίζουμε και πάει λέγοντας το πράγμα για να το ξεχάσουμε να πάει παρακάτω. Δεν θέλουμε τέτοια ερευνητική επιτροπή. Ναι. Οι οικολόγοι, ακριβώς λόγω της εμπειρίας με τα προηγούμενα πορίσματα, της έρευνας Νικολάτου, της ερευνητικής επιτροπής Αρέστη και άλλων ερευνητικών επιτροπών, εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε ανακριτικές εξουσίες. Ναι. Δηλαδή, να κάνουμε την. Κυρία Ταλίδου, ανακριτικές εξουσίες έχει και η αστυνομία της Κύπρου. Έχουμε και γενικό εισαγγελέα. Το θέμα είναι να έχουμε. Ναι. Κυρία Ιλιάδη, καμιά υπόθεση δυστυχώς από τις καραμπινάκες υποθέσεις είτε αποσύρθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα χωρίς να ξέρουμε εμείς γιατί αποσύρονται,
Ακριβώς. Αυτό είτε λέω. Είτε απέτυχαν γιατί δεν είχαν κάνει σωστή έρευνα. Και αρχόνται και μας λένε τώρα, ξέρετε, τι μας λένε από τα επιχειρήματα. Ξέρετε, αυτοί οι αρχοί δεν θα κάνουν καλές ανακρίσεις και δεν θα στέκονται στο δικαστήριο. Ναι. Και εκεί είναι που θέλεις να γελάς. Γιατί να μας πούν ποιον είναι τι προϊστορία υπάρχει. Τι υποθέσεις έχουν σταθεί στο δικαστήριο τα τελευταία χρόνια. Σοβαρές υποθέσεις και μετά να. Ωραία, λοιπόν, επειδή πρέπει να σας καλημερίσω και θέλω να θίξουμε ακόμα δύο θέματα. Το πρώτο αφορά, δεν ξέρω, σήμερα πάει η πρόταση νόμου του Σιζόπουλου για τα κόμματα, για να μην μπορεί το δικαστήριο να έχει λόγο μέσα στο τι κάνουν τα κόμματα. Νομίζω ότι, δεν είμαι σίγουρη να σας πω την αλήθεια, η αλήθεια να σας πω, είπαμε ότι θα πάει στην Ολομέλεια. Νομίζω πάει σήμερα και πάει και στα Μουλοχτά, πάλι για να μην το πάρουμε είδηση αυτό. Εγώ έχω ξεκαθαριστεί και για αυτόν, κυρία Ηλιάδη. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν μπορούν τα κόμματα να είναι υπεράνω ακόμα και για τις διαδικασίες. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που υπάρχουν και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι και οι οικολόγοι αντιμετωπίζουν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Άλλο πραγματικά. Αυτό και άλλο να κάνουν καθένα. Να σας πω κάτι. Εκείνο που θα ήταν καλά να κάνουν τα κόμματα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα παγώνουν τα πάντα και δεν θα μπορούν να κινηθούν, είναι σε συνεννόηση και με το δικαστικό σώμα να πούν ότι κάποια θέματα τα οποία πραγματικά αναστέλουν τη λειτουργία τους στην πραγματικότητα να εξετάζονται επί της ουσίας και γρήγορα. Όχι, να τηρούν άμα τηρούν το καταστατικό τους, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, κυρία Ακαλίδου. Το πρόβλημα υπάρχει. Εγώ σας λέω ότι ήμουν από την πρώτη στιγμή και το είπα. Εγώ θεωρώ ότι όλοι, ανεξαιρέτως ποιοι είναι, πρέπει να είμαστε κάτω από τον νόμο. Δεν μπορούμε να εξαιρούμε πράγματα από τον νόμο. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό θα υποστηρίξω. Ωραία. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το θέμα των τελευταίων ωρών για την 24χρονο κοπέλα στη Θεσσαλονίκη που καταγγέλει βιασμό σε πάρτι. Μια και μιλάμε για νόμους και για που πρέπει να εφαρμόζονται στον τόπο μας, έχουμε νόμους στην Κύπρο και υπηρεσίες που δεν επηρεάζονται από το επώνυμο και από τον τραπεζικό λογαριασμό του θήτη που να αναγνωρίζουν το βιασμό σε παρόμοιες περιπτώσεις όπως αυτή τη κοπέλα. Εντάξει, οι εμπειρίες που έχουμε μέχρι σήμερα για γυναίκες οι οποίες ήρθαν και κατάγγειλαν ότι ήταν θύματα, δεν είναι καλή. Δηλαδή, να πιάσουμε την υπόθεση της άντρας ελευθερίου μετά από αυτό ή την υπόθεση του βιασμού στην Γιαννάπαν της Αγγλίδας τουριστρίας από τους Ισραηλινούς. Εκείνη την υπόθεση, την απίστευτη υπόθεση. Θεωρώ ότι πραγματικά μία γυναίκα παίρνει ένα μήνυμα από αυτήν την πατριαρχική κοινωνία ότι μην μιλήσεις γιατί στην πραγματικότητα θα ξαναθυματοποιηθεί. Είναι μια κοινωνία η οποία αντί να προστατεύσει το θύμα, βρίσκει δικαιολογίες για τους θύτες. Δεν ξέρω ποιοι χειρίζονται και πώς τα χειρίζονται αυτά τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά οι ανακριτικές αρχές αυτού του τόπου και οι διερευνητικές αρχές αυτού του τόπου χρειάζονται πραγματικά και εκείνοι όπως και οι δικαστές ενημέρωση και εκπαίδευση για την έμφυλη βία και για όλα αυτά τα θέματα. Μα είναι εκπαίδευση που χρειαζόμαστε, κύριε Τρίτη. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε γιατρό που καταδικάστηκε. Δεν τον πήρε, λέει, χαπάρι η δεοντολογία του ΠΙΣ και παρόλο όταν δημοσιοποιήθηκε πάλι, ακόμα περιμένουμε τη δεοντολογία. Συνεχίζει να εργάζεται κανονικά ο γιατρός. Έχει δεύτερη καταγγελία εδώ και 1,5 χρόνο. Ακόμα θα ξεκινήσει και θα δικαστεί αυτή η υπόθεση. Και η κοπέλα, η νεαρότατη που έχει καταγγείλει, η νεαρή που έχει καταγγείλει αυτό το πράγμα, της μιλώ κάθε τόσο και μου λέει ότι εγώ πρέπει να ξεχάσω για να συνεχίσω τη ζωή μου, αλλά αναγκάζομαι να το θυμάμαι κάθε μέρα γιατί θα κληθώ από το δικαστήριο να πω λεπτομέρειες και αν ξεχάσω την παραμικρή λεπτομέρεια θα πέσει η υπόθεση. Τι χώρα είμαστε, Μια χώρα η οποία χρειάζεται πραγματικά επανίδρυση κατά την άποψή μου. Γιατί θα σας πω κυρία Ηλιάδη, μας λένε όλοι για διοκτικές αρχές. Να πάρουμε το έγκλημα το οικονομικό. Συζητούμε στην Βουλή και έρχεται ο ένας και λέει υπάρχει εξουσία, υπάρχει. Τι είναι κάμαμε αυτή την εξουσία. Οι άνθρωποι που εντέλλονται να αντιμετωπίσουν ένα έγκλημα
Εκείνοι πρέπει να ελέγχονται. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν εκείνοι οι έλεγχοι που πρέπει για την αξιοπιστία ενός διερευνητικού συστήματος. Και είναι εδώ που πραγματικά χρειάζονται πολλές αλλαγές. Εγώ καλώ τις γυναίκες όλες να καταγγέλνουν. Μα να καταγγέλνουν να καταγγείλεις και να βρεις το δίκιο σου, να καταγγείλεις και να σου μείνει η ταλαιπωρία. Για ποιον λόγο? Συμφωνώ ότι... Εγώ το σκέφτομαι κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να καταγγείλεις αυτή τη χώρα? Και εγώ το σκέφτομαι, κυρία Ηλιάδη, αλλά αν συνεχίσουμε να μην καταγγέλνουμε, αν συνεχίσουμε να μην συζητούμε αυτό το θέμα, ουδέποτε θα πάμε μπροστά. Ξέρω ότι είναι μεγάλη απογοήτευση για κάποιες γυναίκες και εγώ απογοητεύτηκα. Εγώ έκλαια όταν είδα την απόφαση για την άντρα ελευθερία, γιατί θέλει τόλμη, θεωρώ, να βγει μια γυναίκα και πραγματικά να μιλήσει σε αστυνομικούς, σε οποιουσδήποτε που κάνουν αυτόν τον ελεγχό για τέτοια θέματα. Αλλά θεωρώ ότι εκείνες οι λίγες, οι τολμηρές, θα ανοίξουν τον δρόμο, θα σπάσει αυτό το απόστημα. Γιατί δεν θα ζήσουμε να δούμε αυτό να σπάσει το απόστημα. Δεν θα ζήσουμε έτσι όπως πάντα πράγματα. Να ζήσουν σε μια κοινωνία που δεν θα έχετε τη βία κατά το γυναικό. Πρέπει να το κάνουμε, θα υποστούμε. Οι πρώτες πάντα πληρώνουν κόστος. Αλλά τουλάχιστον να ανοίξουμε ένα δρόμο καλύτερο για τις κόρες και τις εγγονές μας, κυρία Ηλιάδη. Καλημέρα, κύριε Ταλίδου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.